Υπεγράφει υπουργική απόφαση για τις ρυθμίσεις θύρας της κυνηγητικής περίοδου 2015-2016 και εστάλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η διάρκεια της κυνηγητικής περίοδου για το τρέχον κυνηγητικό έτος ορίζεται από τις 20 Αυγούστου 2015 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης επιτρέπεται η θύρα του Αγριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2016. Η κυνηγητική περίοδος 15-16 θα ξεκινήσει 20 Αυγούστου, θα τελειώσει 29 Φεβρουαρίου του 2016, εκτός από το κουνέλι, το Αγριοκούνελο, που έχει μια ειδική ρυθμιστική, που τελειώνει στις 10 Μαρτίου, στα νησιά, εκεί που επιτρέπεται. Κατά τα άλλα είναι σχεδόν ίδια ρυθμιστική με την προηγούμενη, εκτός από κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στα υδρόβια, τα οποία ενώ λήγανε στις 10 Δευτέρου θα λήγουν στις 31 πρώτου του 2016, όπως είναι η Σαρσέλα, η Κουλαρόπιτα, όπως επίσης και το αγριοπερίστερο, το Ορτίκι, το Τριγώνι, θα λήγει στις 20 Δευτέρου, ενώ με την προηγούμενη ρυθμιστική έλυγε στις 29 Δευτέρου. Οι τιμές των αδειών θα είναι οι ίδιες όπως πέρσι και όλα τα υπόλοιπα θα είναι ίδια. Έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν οι άδειες, να ανανεώνονται οι άδειες. Η απόφαση της ρυθμιστικής έχει βγει από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί από το τυπογραφείο του κράτους. Περιμένουμε να εκδοθεί και ξεκινάμε κανονικά την έκδοση αδειών. Πόσο θα είναι η τιμή δηλαδή? Ακριβώς όπως η περσινή. Θεωρείτε δεν ότι... αλλάζει κάτι στην τιμή. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και φέτος από την πλευρά των κυνηγών δεδομένου και της κατάστασης, της κρίσης? Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει. Δυστυχώς όμως η πατρίδα μας περνάει δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες από οικονομικής απόψεως. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε μία απώλεια αδειών της τάξης του 5-6%. Ας ελπίσουμε φέτος ότι δεν θα έχουμε. Αν και η Ιωνία είναι αρνητική. Επίσης, ο Κυνηγητικός Σύλλογος διοργανώνει εκδήλωση για την έναρξη κυνηγητικής περίοδου και προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου με τις οικογένειές τους στην γιορτή έναρξης του κυνηγιού που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον πύρινα προσαρμογής θυραμάτων του Συλλόγου που βρίσκεται στο Σέλερο Ξάνθης. Οργανώνουμε μία γιορτούλα επάνω στο πυρήνα που έχουμε στο σπίτι στις 17 Οκτώβου για την έναρξη. Για σύσφυγη των σχέσεων του Συλλόγου με τα μέλη του, για τις ευχές για τη νέα κυνηγητική σεζόν. Είναι καθιερωμένη η γιορτή αυτή, έτσι? Ναι, τα τελευταία χρόνια νομίζω έχει καθιερωθεί. Να πούμε ορισμένα πράγματα για την ασφάλεια των όπλων. Να μην ξεχνάνε οι συνάδελφοι ότι και το άδειο το όπλο μπορεί να σκοτώσει. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πολύ σημαντικό αυτό και κάτι που βασίζεται ο Σύλλογος. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μιλά πάρα πολύ για την προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι κυνηγοί στην περίοδο αυτή. Έτσι. Μια ανεμελιά μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα. Η είσοδος στη γιορτή έναρξης του κυνηγιού θα κοστίζει 3 ευρώ και θα περιλαμβάνει ατομικό γεύμα, μπύρα ή αναψυκτικό, ενώ στην εκδήλωση θα κληρωθεί και ένα κυνηγητικό όπλο. Με γλέντι λοιπόν και καλή παρέα ξεκινούν την κυνηγητική περίοδο τα μέλη του Συλλόγου της Ξάνθης λίγο πριν ξεχυθούν στα βουνά προς αναζήτηση των θυραμάτων.